εδώ να φιλοξενώ έναν καλό προσωπικό φίλο, ο οποίο είναι υποψήφιο ευρωβουλευτή. Δημοσθένη Δαβέτα, ένα άνθρωπο του πνεύματος Έτσι, γιατί υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι του πνεύματο. Υποψήφιο λοιπόν, υποψήφιος, λοιπόν ευρωβουλευτή με την Ένωση Κεντρών. Από του τελευταίου μου ικανού. Από του τελευταίου μου ικανού. Πνε... Από ναι. τη διαδικασία του πνεύματο. Διαδικασία του πνεύματο. Λοιπόν, πόσα βιβλία, 38, 40 έχω χάσει στον Ε, 37 επισήμω. 37, 37, 37 έπεσα έξω. <laughs> αλλά είναι καθοδόν το 38ο το οποίο βγαίνει σε 15 μέρε από τι εκδόσει Καλέντι, όπου είναι ένα συνολικό έργο ε, ποιητικών στοχασμών. Ποιητικών στο καρμό. Και ποιήση. Λογοτεχνία, ποιήση, ε, μελέτες, δοκίμια. Έχω αρχίσει και χάνω την μπάλα. <χει> λοιπόν, όμως αυτά είναι καλά. Και είναι καλά γιατί σε μια Ελλάδα που χυμάζεται υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν να παράγουν ε ε πνεύμα. Καλά βιβλία, τέχνη. Εσείς διδάσκετε τέχνη στο εξωτερικό, έτσι. Ναι, είμαι καθηγητής τακτικός στο Ιστιτούτο Ανωτάτου Σπουδών Τέχνης στο Παρίσι και ταυτόχρονα Είμαι ο βασικό σεμιναρίστ, δηλαδή αυτό που κάνει τα κυρία σεμινάρια του χρόνου, στη Σορβόνη, στο Παρί 4. Και παλιό αθλητή. Ναι, παλιό αθλητή. έκανε αθλητισμό, βέβαια, αρκετά ανταγωνιστικό. Πυγμαχία. Ναι, υψηλό επίπεδο. Μάλιστα. είναι λίγο το. Α μου επιτραπεί ο αγοραίο όρο, αλλά μιλάω σε φίλο. Το πακέτο. Ναι, είναι όλα μαζί. Δηλαδή τέχνη, ε, σπορ δύναμη, έτσι, πυγμαχία. Ναι, όλα όμω έχουν ένα στόχο, την, αυτό που ονομάζουμε αγώνα. Mm -hmm. Η έννοια δεν θα λέγαμε ανταγωνιστικότητα, η έννοια του αγώνα. Όπω ήταν στην αρχαιότητα, όπου ο αγώνα έχει να κάνει εκτό από την αγώνα για επιτυχία, έχει να κάνει με την αγωνία, έχει να κάνει με πολλά πράγματα τα οποία οδηγούν στο να μπορεί να δώσει το έσχατο, το, 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 το πλήρε του εαυτού σου σε αυτό το οποίο αγαπά. Λοιπόν, για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί μα ευνηδιάσατε λιγάκι. Η υποψηφιότητά σα με την Ένωση Κεντρών είναι η αλήθεια ότι ευνηδιάσε πολλού. Ναι. Δεν κρύψατε τη σχέση σα με τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν. Ούτε ήμουν στην Νέα Δημοκρατία. Ήσασταν στην Νέα Δημοκρατία. Και σύμβουλο του Αντώνιου του Σαμαρά για πολλά χρόνια. Μάλιστα. Ρωτάω λοιπόν εγώ, γιατί με τον Βασίλη Λεβέντη. Οκ. Okay. Η απάντηση ήταν πολύ ξεκάθαρη, γιατί πάντα μιλάω απλά. Διότι ε, σε θέματα πολιτική, σε θέματα αν θέλουμε προτάσεων, είδα ότι σε αυτό το οποίο για μένα ήταν η ουσία, όπω το μακεδονικό, όπω η παγκοσμιοποίηση, που είναι θέματα τα οποία, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να, έχουν, να είναι στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε ποτέ τελεσμένα γεγονότα στι πρέσπες. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη συμφωνία και να πούμε ότι εμεί τη δεχόμαστε αυτή τη συμφωνία. Πρέπει ο αγώνας να συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα, να είναι ένα αγώνα ώστε ακόμη και εκ των υστέρων να δοθεί η μάχη σε επίπεδο πολιτισμού, σε επίπεδο Ευρώπη, σε επίπεδο ακριβώ πλήρου διεθνού ενημέρωση. Αυτό λοιπόν ήταν ένα στοιχείο το οποίο με οδήγησε προ την πλευρά του κυρίου Λεβέντη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εγώ δεν θέλω να έχω ιδιαίτερες σχέσεις, αν θέλετε, με κάποιες καταστάσεις βαρονισμού. Το λέω ευθέως. Ε, δεν ήθελα να μπω σε διαδικασία να ακολουθώ τον Α ή Β μεγάλο στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι αυτόνομο. Είμαι ανεξάρτητο. Έχω το έργο μου. Όποιο θέλει πραγματικά κάτι από εμένα, έρχεται προς εμένα και λέει, κύριε Δαβέτα, θέλω να βοηθήσετε και να συνεισφέρετε σε αυτό. Δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Οπότε έρχο, ε, δέχομαι την πρόταση από την Ένωση Κεντρών, η οποία μου δείχνει ένα σεβασμό ω προ την πορεία αυτή που έχω κάνει. Και το τρίτο είναι το θέμα τη παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι το οποίο, εάν δεν προσεχθεί, Μπορεί να δημιουργήσει τεράστια τραύματα σε θέματα ταυτότητα, ιστορία. Άρα, γλώσας, μιλάμε για ένα πολιτισμικό οδοστρωτήρα, έτσι. Έτσι ακριβώ. Mm -hmm. Ο οποίο δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Κυριολεκτικά τίποτα όρθιο. Θε να πει, Είμαι Έλληνα, έρχεται η Παγκοσμιοποίηση και σου λέει, Τι Έλληνα. Εδώ πέρα οι αγορέ έχουν ανοίξει, όλα έχουν μια τιμή, όλα αγοράζονται. Για μένα η Παγκοσμιοποίηση σημαίνει ότι. Μπορεί να αγοράσει τα πάντα. Εγώ γυρνάω και λέω, όχι φίλε μου, δεν μπορεί να αγοράσει κάποιε αξίε που έχει να κάνει με τον ελληνισμό. Κάποιε αξίε όπω είναι η πατρίδα, η ιστορία. Και δεν έχει να κάνει με πατριδοκαπηλισμό. Δεν έχει να κάνει με εθνικισμό αυτά τα πράγματα. Ή το αντίθετο. Έχει να κάνει με αγάπη προ τι ρίζε, με αγάπη προ την ιστορία. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο το βρήκα και αυτό στην Ένωση Κεντρών και, και βρήκα επίση ένα κλίμα ε, ένα μικρό κόμμα προφανώ, το οποίο όμω είναι αρκετά ανοιχτό στην συζήτηση και ο κύριο Λεβέντη απέναντί μου είναι κύριο. Ε, άρα δεν βλέπω κανένα λόγο τη στιγμή που κάποια στοιχεία ουσιαστικά συγκεντρώνονται σε αυτό το κόμμα. Αποδεικνύεται μάλιστα κάτι το οποίο και χαίρομαι, γιατί κάποιοι βιάστηκαν να πούν ότι α, φεύγει από το ένα κόμμα για να πάει σε κάποιο άλλο μεγάλο. Δεν πήγα σε κάποιο μεγάλο κόμμα. Δεν πήγα ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχω ιδεολογικέ διαφορέ καθοριστικέ. Δεν πήγα στο ΚΙΝΑΛ, δεν πήγα πουθενά αλλού. Πήγα σε ένα μικρό κόμμα, το οποίο δίνει τη μάχη του τη επιβίωση με ενδιαφέρον τρόπο για τι εκλογέ. Περισσότερο απ' όλα για να πω ότι η επιλογή μου ήταν επιλογή αρχών και λιγότερο μια επιλογή. Καριέρα ή αν θέλετε καριερισμού. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια στροφή στην Ευρώπη. Πολλοί τη χαρακτηρίζουν δεξιά, άλλοι την λένε πατριωτική, άλλοι την λένε εθνικιστική. Ανάλογα με την ε, οπτική του ο καθένα, θα έλεγα. Ε, βέβαια, οι λέξει αυτέ πολλέ φορέ χρησιμοποιούνται με δογματικό τρόπο και πολλέ φορέ δεν είναι και η πρόθεση. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω το εξή: Είναι ο πατριωτισμό σήμερα στο προσκήνιο στην Ευρώπη, γιατί αναφερθήκατε ο ίδιο σε ζητήματα ταυτότητα. Και έχουμε και το μεταναστευτικό, το οποίο κλιμακώνει τη συζήτηση, επιταχύνει τι εξελίξει και τι πολιτικέ, αλλά πιέζει και το δημόσιο διάλογο προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Υπάρχει ζήτημα σήμερα ευρωπαϊκή ταυτότητα, κύριε καθηγητά. Απόλυτα. Το γεγονός ότι δίνω μεγάλη προτεραιότητα στην συμμετοχή μου στις ευρωεκλογές οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη θα μπορούσα να πω ότι το θέμα της ταυτότητας, δηλαδή του ποιος είμαι σαν χώρα, του ποιος είμαι σαν έθνος, του ποιος είμαι σαν ιστορία, σαν γλώσσα, είναι καθοριστικό. Ποτέ άλλο ότι οι ευρωεκλογές δεν ήταν τόσο κρίσιμες μέχρι τώρα όσο αυτή τη φορά. Διότι υπάρχουν δύο μεγάλε τάσει. Η μία τάση είναι αυτή τη παγκοσμιοποίηση και η λεγόμενη του πολιτικά ορθών, η οποία θέλει να επιβάλλει διαβία, αν θέλετε, διαβία νόμων, δια, της τη γλώσσα, να επιβάλλει το πολιτικά ορθών. Σε αυτή ακριβώ την τάση, η οποία είναι η κυρίαρχη τάση, η τάση του κεφαλαίου, των τραπεζών, η τάση των αυτών οι οποίοι είναι ουσιαστικά εθνομηδενιστέ δεν πιστεύουν σε έθνη και σε σύνορα. Σε αυτού ακριβώ αντιπαλεύεται, αντιπαλεύεται, υπάρχει μια άλλη τάση, η οποία είναι η τάση η πατριωτική. Η οποία αγαπάει την Ευρώπη. Προσοχή. Δεν μιλάμε για ευρωσκεπτικισμό. Αγαπάει την Ευρώπη, θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εγώ σε αυτού ανήκω. Θέλουμε το ευρώ έτσι όπω είναι και βελτιωμένο, αλλά δεν θέλουμε την εξαφάνιση των εθνών. Δεν θέλουμε την εξαφάνιση τη εθνική, ιστορική και ταυτοτικής κυριαρχία. Άρα, να υποθέσω ότι βλέπετε με συμπάθεια, ερώτηση είναι. Ε, Φαινόμενα όπω αυτά του Σαλβίνη, όπω του Ορμπάν. Ο Ορμπάν συνεχίζει να διαλέγεται σε έντονο τόνο με την Ευρώπη. Θα έλεγα ότι ο Ορμπάν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον Σαλβίνη. Γιατί mm -hmm. ο Ορμπάν. Ο Σαλβίνη παραμένει και παραδέχεται ουσιαστικά πράγματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να έχει μια διαφορετική εσωτερική πολιτική ω προ το μεταναστευτικό, αλλά δεν θέτει υποαφισβήτηση βασικού κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ορμπάν το κάνει. Ο Ορμπάν το κάνει. Ο Ορμπάν έρχεται σε αντίθεση με βασικού κανόνε λειτουργία. Γι' αυτό και δεν ήταν τυχαίο ότι πρότειναν την αποβολή του. Δηλαδή. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό από το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Κόμμα. Ε, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πιο πολύ από το Σαλβίνι σε θέματα ακρότητας. Και εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε λίγο να βάλει μία να σφαιρ, σφαιρικοποιήσει, να, κάνει, να στρογγυλέψει λίγο το λόγο του, γιατί ή θέλει να μείνει στην Ευρώπη και να βοηθήσει και αυτός με τη θέση του στο να έχουμε μία καλύτερη μετανάστευση, πιο υγιή μετανάστευση και όχι ανεξέλεγκτη μετανάστευση, η οποία δημιουργεί προβλήματα ταυτότητας, ιστορίας, γλώσσας και εργασίας στους κατοίκους των χωρών της Ευρώπης. Αλλιώ τότε δημιουργεί πρόβλημα και σαν να μην θέλει να είναι στην Ευρωπαϊκή από Ένωση. Από εδώ όμω του έφυγε από την Ελλάδα πρόσφατα και κατέληξε στην Ουγγαρία κάποιο, δολοφόνο του ση, ο οποίο πήρε χαρτιά από εδώ και έφτασε στη Βουδαπέστη, όπου και συνελήφθη. Και ρωτάω εγώ, έχει άδικο ο κ. Ορμπάν όταν φωνάζει. Όχι, καθόλου. Σε αυτό το θέμα δεν έχει καθόλου άδικο. Καθόλου άδικο, διότι αυτό το που συμβαίνει με του Ισλαμιστέ, το ζω πάρα πολύ στη Γαλλία, είναι κάτι του πρωτοφανέ. Πάντοτε το μοντέλο της ενσωμάτωσης, το μοντέλο αν θέλετε της διεύρυνσης της διεθνούς ταυτότητας στηριζόταν σε αυτό που ονομάζουμε ενσωμάτωση, ενσωμάτωση των μεταναστών. Έρχονται οι μετανάστες, τους καλοδεχόμαστε, καλώ να έρθουν, πολλοί υπήρξαν μετανάστες, οι Έλληνες υπήρξαν μετανάστες, πολλοί λαοί, όμως όταν έρχεσαι μια χώρα πρέπει να σέβεσαι και τους βασικούς κανόνες και λειτουργίας αυτής της χώρας. Όταν λοιπόν έρχονται πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς και δεν νιώθουν ενσωματωμένοι, τότε εκείνη τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Διότι η κυρίαρχη, αν θέλετε, η, η βασική πολιτισμική λειτουργία μια χώρα. Αλλιώνεται. Σαμποτάρεται. Σαμποτάρεται εκ των πραγμάτων. Διότι όταν εσύ λε, παράδειγμα, δεν πρέπει να έχουμε κάποιο θρησκευτικό σύμβολο. Παίρνω ένα παράδειγμα στην τύχη. Το οποίο θρησκευτικό σύμβολο να συμβολίζει και να προκαλεί σε δημόσιο χώρο και εσύ λε, εγώ για μένα Έθνο, πατρίδα, ταυτότητα, τα πάντα είναι το Ισλάμ. Άρα δεν το αποχωρίζουμε και δημιουργεί πρόβλημα στου δημόσιου χώρου, όπω παράδειγμα στο σχολείο, σημαίνει ότι δεν σέβεσαι του κανόνε τη δημοκρατία και τη θεσμική λειτουργία τη χώρα στην οποία σε φιλοξενεί. Άρα λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για τι δύο πλευρέ. Όπω γίνει μια προσπάθεια από τη μεριά των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών κρατών να δεχτούν του μετανάστε και να βοηθήσουν στο προσφυγικό, έτσι και αυτοί από τη μεριά του πρέπει να μάθουν ότι πρέπει να παραχωρήσουν κάτι από αυτό το οποίο είχαν για να μπορέσουν να βοηθήσουν καλύτερα, πιο εύρυθμα την λειτουργία τη χώρα που του έχει φιλοξενήσει. Εδώ μου δίνεται μία πάσα να κάνω μια ερώτηση που συνήθω δεν την ακούμε ε, ή δεν ακούμε μια κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο θα σα θέσω τώρα. Ποιο είναι ο ρόλο του χριστιανισμού σήμερα στην ενομένη ΕΕ, Ευρώπη, Γιατί ουσιαστικά η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη είναι ένα προϊόν του χριστιανικού ουμανισμού. Ακριβώ. Δράτω με λοιπόν τη ευκαιρία να κάνω μια ερώτηση και να ξεφύγω από τι παραδοσιακέ ερωτήσει για τα μνημόνια, για τα αυτό, για το ένα, για το άλλο. Γιατί έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο του πνεύματο, έναν καθηγητή, ο οποίο ασχολείται και με το αισθητικό κομμάτι του ευρωπαϊκού ευθύνη, πολιτισμού, την τέχνη. Λοιπόν, χριστιανισμό. Τι σημαίνει σήμερα ο χριστιανισμό σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία γίνεται τόσο ουδετερόθρησκη που έχει αρχίσει και ενοχλεί κάποιου από εμά. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί και εγώ ε, αισθάνομαι να έλκομαι κατά καιρού από τι βασικέ. Όχι κατά καιρούς, να έλκομαι από τι βασικέ αρχέ τη χριστιανοδημοκρατία. Και ρωτάω εγώ, υπάρχει, υπά, υπάρχει σήμερα ε, χριστιανικό, ουμανιστικό στοιχείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, η βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ο ευρωπαϊκός ουμανιστικός χριστιανισμός. Πάντω αυτό στηρίχθηκε όλη η προσπάθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ο χριστιανισμό από μόνο του, σαν θεωρία, σαν θρησκεία, σαν ε, λειτουργία, σαν πρόταση, είναι να ενωθούν οι λαοί κάτω από την σκοπιά του Θεού, τη αγάπη του Χριστού και καθεξής. Όμω, στην προσπάθεια τη παγκοσμιοποίηση, στην προσπάθεια να διευρύνουμε τα όρια και να χαθούν τα σύνορα και οι ταυτότητε, έπρεπε να αφαιρεθούν κάποια πολιτισμικά στοιχεία τα οποία διατηρούσαν συνεκτική την ταυτότητα στου λαού. Και το πρώτο βασικό στοιχείο ήταν η θρησκεία. Χτυπήθηκε λοιπόν αλήπητα από αυτού του γραφειοκράτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από αυτού του ουδετερόθρισκου, και βλέπουμε ότι προκαλεί τα αντίθετα αποτελέσματα. Στη Γαλλία η οποία είναι η χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη Γαλλία, η οποία ήταν η πρώτη, η οποία μίλησε για διαχωρισμό εκκλησία και θρησκεία. Έχει αναπτυχθεί ένα θρησκευτικό κίνημα, το οποίο είναι πανίσχυρο, αναζήτηση επιστροφή του χριστιανισμού, η δε ουσιαστική πολιτική, πάρα πολύ πολιτική, ακόμη και από την πλευρά των σοσιαλιστών, δεν διστάζουν να μιλούν ότι να μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανισμό πάνω απ' όλα είναι εκτό από θρησκεία και πολιτισμό. Και τίνουμε να χάσουμε αυτό τον πολιτισμό, αυτό τον ουμανιστικό πολιτισμό μέσα από τον χριστιανισμό. Άρα η ανάγκη επιστροφή και η ισχυροποίηση του χριστιανισμού συνάδει απόλυτα στην Ευρώπη τι τελευταίε μέρε, του τελευταίου μήνε, με την ανάγκη επιστροφή των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών. Και αυτό το θεωρώ σωτήρια λύση. Υποστηρίζω αυτέ τι απόψει και δεν έχει να κάνει με θρησκευτικού φανατισμού, δεν έχει να κάνει με εθελοτυφλίε ή με οτιδήποτε άλλο το οποίο προκαλεί, αν θέλετε, Κάτι το ε, φανατικό και το οποίο οδηγεί σε ακρότητε, έχει να κάνει με την ίδια μα την ταυτότητα. Είμαστε χριστιανοί, Έλληνε, ουμανιστέ. Αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε. Είναι η ιστορία μα, είναι η ταυτότητά μα. Όσο πιο καλοί είμαστε σε αυτό, τόσο πιο χρήσιμοι θα είμαστε στην προσπάθεια τη νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, τη νέα Ευρωπαϊκή ταυτότητα που θα βγει από τι εκλογέ. Εσεί ζείτε <coughs> τη μισή εβδομάδα στη Γαλλία, yeah. τη μισή εβδομάδα εδώ. Γιατί διδάσκετε, είστε τακτικό καθηγητή και έχετε μαθήματα. Βεβαίω. Όλοι περιμέναμε από τη Γαλλία ότι κάποια στιγμή θα δώσει έναν ισχυρό πρόεδρο, ένα αντίβαρο στη γερμανική κυριαρχία στην Ευρώπη. Εγώ, εγώ δεν θα πω ανθιμών γουλιμή. Θα πω ανθιμών Εμμανουέλ Μακρόν. Δηλαδή ένα πρόεδρο ο όχι μόνο δεν τα κατάφερε να βάλει ένα αντίβαρο στη γερμανική κυριαρχία στην Ευρώπη, δηλαδή στην κυριαρχία των γερμανικών βιομηχανικών συμφερόντων, αλλά ε, έφερε φιλελεύθερα προτάγματα μεν, ελευθεριακά δε, δηλαδή το στην κοινωνική μηχανική και τι είχαμε, κίτρινα γυλαίκα, αντιδράσει, αιμονή εκ μέρου του Μακρόν και προσέξτε, γονέα ένα, γονέα δύο. Και εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Δαβέτα, μετά τον προηγούμενο πρόεδρο, τον Ολάντ, ο οποίο απέτυχε σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα... Έρχεται άλλο ένα πρόεδρο, ο οποίο αποτυγχάνει. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα στην Ευρώπη με το πολιτικό προσωπικό γενικότερα. Καταρχήν, θα ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Οι ηγέτε, οι πολιτικοί, αυτοί οι οποίοι ήταν ανεξάρτητοι ή αν θέλετε ενσωμάτωναν τα λεγόμενα οικονομικά συμφέροντα, έχουν εκλείψει. Τώρα το χρηματοπιστωτικό συμφέρον, το χρηματοπιστωτικό κύκλωμα επιβάλλει με τη μορφή τραπεζιτών του πολιτικού. Πάμε τώρα στην αρχή του ερωτήματος. Ε, το ερώτημα το βασικό το οποίο βάλατε είναι ότι σε αυτή τη σημερινή Ευρώπη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε τίποτα δίχως να, 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 να βασιστούμε σε αξίες ουσιαστικές. Για παράδειγμα, ο Μακρόν πώς βγήκε. Είπε ότι εγώ είμαι εναντίον της ακροδεξιάς και είμαι το πέρα από το δεξιά και αριστερά. Το εναντίον της ακροδεξιάς περνάει ακόμη σε σημείο όμω που αρχίζει να αμφισβητείτε διότι δεν ξέρουμε πια ποιο είναι ακροδεξιό και ποιο δεν είναι. Πολύ Καθότι... εύκολα δεν γίνεται, κύριε Δαβέρα, η χρήση αυτού του όρου. Καθότι δηλαδή, όποιο διαφωνεί όποιος με ποιον είναι ακροδεξιό. Η Δύση είναι ακροδεξιό. Ναι. Η οπαδή του Τράμπ είναι ακροδεξή. Ναι. Η οπαδή του Ορμπάν είναι ακροδεξή. Ναι. Η οπαδή του Σαλβίν είναι ακροδεξιό. Ναι. Σαλβί ναι. Δηλαδή γέμιζε ξαφνικά ακροδεξιό ο τόπο. Και αυτοί που στηρίζουν την Μακεδονία εδώ είναι και αυτοί ακροδεξοί. Κατά τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν το πράγμα το χρησιμοποίησε έξυπνα στην αρχή ο Μακρόν προσπαθώντα. Να πει, εγώ είμαι εναντίον της ακροδεξιάς Λεπέν, αλλά ταυτόχρονα είμαι πέρα από το δεξιά και αριστερά. Η ανάγκη του κόσμου για αλλαγή, για να φύγει πίσω, πέρα από αυτό το κύκλωμα το παραδοσιακό της δεξιάς και της αριστεράς, τους οδήγησε κατά ανάγκη να ψηφίσουν τον Μακρόν. Έλα όμως που ο Μακρόν αποδεικνύεται ο κατεξοχήν εκπρόσωπος αυτού του παγκοσμιακού, παγκοσμιοποιημένου, αν θέλετε, χρηματοπιστωτικού κυκλώματο, ο οποίο έρχεται και συνεχίζοντα την πολιτική του Ολάν, αμφισβητεί την κλασική παιδεία, αμφισβητεί το έθνο, αμφισβη... αμφισβητεί τα σύνορα, αμφισβητεί ακόμη και τα επιδόματα ή οτιδήποτε άλλο το οποίο ήταν να κάνουν προ αδυνάτου πολίτε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, χάνει την εμπιστοσύνη του στο λαό, ο λαό αρχίζει να ξεσηκώνεται, η μεσαία τάξη η οποία καταλαβαίνει το παιχνίδι του Μακρόν, και των χρηματοπιστωτικών, των τραπεζών, αντιδρά και έχουμε τα κύτταρα γυλαίκα τα οποία είναι ο Μάης του 68 της Μεσαίας Τάξης στη Γαλλία. Δεν είναι, δηλαδή, κάποια φοιτητάκια αστικής προέλευσης τα οποία θέλουν να ε, ε, δώσουν μια αισθητική μάχη εναντίον της παραδοσιακής εικόνας των γονιών τους και της αγωγής τους. Εδώ μιλάμε για οικογένειες κορμό της Μεσαίας Τάξης στη Γαλλία. Μιλάμε για τόσους μήνες συνεχή μάχη. Μπορεί Με... κύριε καθηγητά να υπάρξει Ευρώπη χωρί μεσαία τάξη. Αδύνατον. Αδύνατον. Αυτή είναι η πρότασή μου. Γενικά μιλάω τώρα. Ναι, είναι αδύνατον. Διότι μεσαία τάξη τι σημαίνει. Σημαίνει, όπω έλεγε ο Αριστοτέλη, ο κορμό ανάμεσα στα δύο άκρα. Εάν φύγει η μέση, λέει ο Αριστοτέλη, τότε η ευθεία γραμμή θα γύρει είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Και θα είμαστε έρμεο των ριζοσπαστών. Ναι, Με το... το σώμα μα. Το σώμα μα, πάρτε το σώμα μα. Έχουμε το κεφάλι, τα άνω άκρα και τα κάτω άκρα. Τι στηρίζει το σώμα μα εκτό από το κεφάλι και το λαιμό, η μέση. Πρόβλημα στη μέση, δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Άρα λοιπόν, η μέση, το κέντρο, η μεσαία τάξη είναι ο βασικό κορμό αυτού του κοινωνικού σώματο. Πολιτισμικά, οικονομικά, κοινωνικά. Δεν μπορεί, διότι το αντίθετο αποτέλεσμα, ξέρετε τι οδηγεί, σε μια ελίτ του χρήματο. Η οποία καταλυστεύει όλο τον κόσμο και από την άλλη μεριά σε μια διεύρυνση των φτωχών. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Κύριε Καθηγητά, ήσασταν πάρα πολύ σαφεί για τον κίνδυνο ε, τον οποίο διατρέχει η Ευρώπη σήμερα. Εγώ θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μα. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Και εγώ να ευχαριστήσω. Ε, σχεδόν 40 βιβλία, είσαστε στο 38. Εύχομαι καλοτάξι να είναι όλα τα βιβλία σα. Είναι πολύ χρήσιμο ο προβληματισμό τον οποίο θέτεται γενικότερα για Ευρώπη. Καλή δύναμη σα έχουμε στον Μία αγώνα. Μία τελευταία σας. λέξη θα υποχρεωθεί πολύ, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα όμως... ναι. Ναι, πολύ. Να ξέρετε ότι η προσπάθειά μου να πάω στην Ευρώπη έχει να κάνει ακριβώ με αυτό που είπατε, τον πολιτισμό, και θέλω να συνεχίσω τη μάχη για την ακύρωση εκ των πραγμάτων τη συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Ήσασταν σαφεί, κυρίε και κύριοι. Άλλη μια εκπομπή μπροστά στην κάλπη ήρθε στο τέλο τη και αύριο και πάλι μαζί.